Τώρα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βιντεάκι που ξεκινάει με αυτό το πλάνο. Βλέπουμε ότι η θάλασσα βρίσκεται περίπου στα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι, μπορεί και λίγο λιγότερο, και θα δούμε γιατί τραβάω αυτό το αρχείο. Το βίντεο λοιπόν που αφορά το σημερινό θέμα είναι αυτό. Όχι το ποδήλατο της κόρης μου, είναι το φουσκωτάκι, ένα μικρό φουσκωτό, το οποίο θέλω να του κάνω μία παρουσίαση. Ο λόγος είναι ότι όταν έψαχνα και εγώ να βρω φουσκωτό, είδα ελάχιστα βίντεο στο YouTube, πιο πολλοί αναφορές από εμπόρους που, εντάξει, λίγο χρυσώνουν το χάπι, λένε κάποια πράγματα, δεν θα έλεγα καθ' υπερβολή, αλλά τα απλοποιούν πολύ. Θα ήθελα να κάνω μία παρουσίαση εφόλης της ύλης, γιατί και σε ομάδες που είμαι στο Facebook βλέπω ότι γενικώς υπάρχει πολλή συζήτηση, και όπως αυτή την περίοδο που έχουμε τώρα μέσα Απριλίου περίπου του 2021, αρχίζει και σιγά σιγά φουντώνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Βέβαια τώρα μιλάμε για μία περίοδο οικονομικά δύσκολη για όλο τον κόσμο, αλλά ενδεχομένως και επειδή κάποιοι παραέκατσαν στο σπίτι, παραμπάφιασαν, ίσως να είχαν εισοδήματα χωρίς να είχαν έξοδα και να θέλουν να τα αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να κάνω μία παρουσίαση λοιπόν με τα υπέρ και τα κατά, και να πω ότι το σκαφάκι το έχω ήδη στην κατοχή μου 2 χρόνια, και αυτά τα 2 χρόνια μπορώ να πω ότι έχω μία καλύτερη άποψη. Θα το φέρω λοιπόν εδώ στον ανοιχτό χώρο να το τοποθετήσω και θα συνεχίσω. Πάμε λοιπόν να πούμε 2 πράγματα, να ξεκινήσουμε το βίντεο. Το συγκεκριμένο σκαφάκι είναι ένα συμβατικό φουσκωτό σκάφος 3,20, δηλαδή το μήκος του είναι 3 μέτρα και 20 εκατοστά. Έτσι έρχεται από τον κατασκευαστή, και η μηχανή του είναι μία τοχάτσου τετράχρονη 6 ύπων. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο από την εταιρεία Suzuki, γι' αυτό λέγεται και Suzumar. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή δεν κάνω διαφήμιση, είναι όμως ουσιαστικό να το πω, ότι αυτές τις κατηγορίες τα φουσκωτά, τα συμβατικά φουσκωτά, είναι καλό να επιλέγουμε να είναι επώνυμες εταιρείες. Ο λόγος είναι σαφώς οι προδιαγραφές και η ποιότητα κατασκευής, και επειδή έχω βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να ακούω ναι, αλλά φτιάχνεται στην Κίνα, το φτιάχνει η Suzuki στην Κίνα, ή έχει δώσει προδιαγραφές εργοστάσια, ή το ίδιο και η Yamaha, ή το ίδιο και η Honda, για να φτιάχνουν κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει λοιπόν και το φασόν που ενδεχομένως να έχει αντιγράψει τα πατρών, να έχει αντιγράψει κάποια από την τεχνογνωσία της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά τα υλικά να μην είναι παρόμοια. Και επειδή αυτή η συζήτηση γενικώς παίρνει πάντα διαστάσεις του φτηνού, του ακριβού, του επώνυμου που φτιάχνεται στην Κίνα, δεν ξέρω να φτιάχνεται τίποτα πλέον οπουδήποτε αλλού, τουλάχιστον όχι αυτού του βεληνικού. Θέλω να πω ότι ένα φουσκωτό το οποίο έχει ας πούμε 40-50 χιλιάδες ευρώ, ναι, πιθανότατα μην φτιάχνεται στην Κίνα, πιθανότατα να είναι και ένας λόγος που αιτιολογεί το κόστος του, αλλά εδώ μιλάμε για συμβατικά φουσκωτά, για οικονομική προσέγγιση, για να μπει στη θάλασσα, οπότε θεωρώ ότι οι φθηνές χώρες παραγωγής είναι μονόδρομος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να το δέσει κόμπο αυτό στην επιλογή του, ας πούμε, για να αγοράσει κάποιο σκάφος,
καλό είναι να κάνει την έρευνά του. Απλά όπως την έκανα και εγώ πριν από 3 χρόνια στην κατοχή μου, είναι 2 χρόνια το σκαφάκι, έτσι πιστεύω ότι πάνω κάτω στα ίδια πράγματα θα καταλήξει. Και πάμε να πούμε 2 πράγματα για την επιλογή της αγοράς του σκάφους. Ο κάθε άνθρωπος κάνει κάποιες επιλογές στην αγορά, ας πούμε, των οχημάτων, είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι στην προκειμένη περίπτωση ένα σκάφος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα από πολύ μικρός να έχω ένα βαρκάκι, κυρίως για ψάρεμα, κοντινές βόλτες. Όταν λέω κοντινές, κοντινές. Η ναύπακτο φαίνεται ότι από εδώ που μένουμε εμείς, ας πούμε, ότι αν κολυμπήσεις θα φτάσεις σε μισή ώρα απέναντι. Δεν είναι, είναι αρκετή η απόσταση. Βέβαια, με πολύ ήρεμη θάλασσα μπορείς να πας και με αυτό, αλλά δεν το συνιστώ. Ο λόγος λοιπόν, μάλλον τα κριτήρια επιλογής ήταν ψαρέματα κοντινά και κοντινές βόλτες και με λίγα άτομα. Οι δυνατότητες του είναι να σηκώσει μηχανή έως 15 ύπους, 4 ενήλικες, χωρητικότητα και ένα παιδί. Δηλαδή η άδειά του έχει τη δυνατότητα να έχει απάνω εν κινήσει 4 ενήλικες και ένα παιδί. Τώρα τα κιλά δεν τα θυμάμαι, δεν έχει να κάνει. Τα κιλά είναι, δηλαδή στην ουσία είναι αρκετά τα κιλά που μπορεί, ας πούμε, να έχει το σκαφάκι απάνω του. Το βάρος του είναι 50 κιλά, όπως είναι με το βασικό του εξοπλισμό που συνεπάγεται τα μπαλόνια του, η φουσκωτή γάστρα, το αλουμινένιο πάτωμα που έχει, δεν έχει φουσκωτό πάτωμα, το καθισματάκι του, χωρίς τον ντεπόζιτο, όλο μαζί το σκαφάκι ζυγίζει 50 κιλά. Η μηχανή ζυγίζει 25 κιλά. Ο καθρέφτης της, όπως είπαμε, σηκώνει μέχρι 15 ύπους. Θα μιλήσουμε και για την μηχανή στη συνέχεια. Το συγκεκριμένο σκαφάκι, τα υφάσματά του, τα μπαλόνια του, είναι PVC. Και εδώ απλά θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι αυτού του τύπου τα σκαφάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε σαν τέντερ, είτε σαν σκαφάκια αναψυχής μικρών αποστάσεων. Στο εξωτερικό, ας πούμε, πολλοί έχουν τέτοιου τύπου σκαφάκια για λίμνες, που έχουν πολύ μεγάλες λίμνες, που η λίμνη, όπως και να έχει, έχει μια περαιτέρω ασφάλεια σε ό,τι αφορά το κύμα, δεν έχει καιρό συνέχεια. Είναι ιδανικά. Τώρα ακριβώς τις διαστάσεις που ξεκινάει και που τελειώνει δεν τις θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι το μέγιστο σε αυτά τα σκάφη είναι 4 μέτρα. Αν δεν είναι 4-20, δεν νομίζω βέβαια. Το συγκεκριμένο λοιπόν σκαφάκι, τα υφάσματά του είναι από PVC, που σημαίνει ότι έχει ψυχρές κολλήσεις, δεν είναι νεοπρέμ. Και διαφορά έχει να κάνει, πέραν από ίσως και με άλλα πράγματα που δεν γνωρίζω, έτσι, αλλά από τα βασικά που είχαν πέσει και εμένα στην αντίληψή μου όταν τα έψαχνα, είναι θέμα αντοχής στον καιρό, σε ηλιακή έκθεση, δηλαδή στον ήλιο, γιατί αν έχεις θέση για λιμενισμό, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις το βαρκάκι σου κατευθείαν στη θάλασσα, να μην το βάζεις, βγάζεις τις γλίστρες ή οτιδήποτε. Οπότε στην έκθεση τη μόνιμη σε καιρικές συνθήκες, το PVC με τις ψυχρές κολλήσεις έχει πολύ μειωμένη διάρκεια ζωής σε σχέση με το νεοπρέμ. Λοιπόν, αυτό βέβαια μιλάμε για ένα βίντεο που γίνεται το 2021. Μπορεί να μην ισχύει μετά από χρόνια, να έχει βγει κάτι άλλο ή να έχει βγει άλλος τρόπος που θα φτιάχνουν τα σκαφάκια. Δεν χρειάζεται κάποιος να το δώσει κόμπο, μπορεί να το ρωτήσει αν ενδιαφέρεται να ψάξει για σκαφάκι. Λοιπόν, έχει 5 θαλάμους, 2 πίσω, 2 μπροστά και έναν που είναι κάτω
Καρίνα, η Καρίνα είναι φουσκωτή. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα ότι σε περίπτωση που τρυπήσει ένας θάλαμος και αρχίσει και χάνει αέρα, οι υπόλοιποι υποστηρίζουν την πλεύση του σκάφους κανονικά και την ασφάλεια και του πληρώματος, αυτών που επιβαίνουν. Έχει κάποιες λαβές, όπως είναι εδώ πέρα χειρολαβές για την μετακίνησή του, μπορείς να το πιάνεις και από τα σκηνιά του, αν δεν κάνω λάθος λέγονται ίσαλα. Σε σχέση με άλλα συμβατικά που έχω δει, έχει αυτό εδώ τη δέστρα, ας πούμε, για την άγκυρα, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εννοείται το καθισματάκι, το οποίο πιθανότατα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ, περασμένο με κάποιο χρώμα, το οποίο αντέχει στη θάλασσα. Και έχει και βαλβίδες τύπου Boston, οι οποίες στην ουσία προστατεύουν το σκάφος στην ηλιακή έκθεση, γιατί όσοι γνωρίζουμε λίγα πράγματα από φυσική, ξέρουμε ότι ο αέρας με τη θερμοκρασία διωγγώνεται, οπότε διωγγώνοντας τα μπαλόνια πρέπει να έχει έξοδο, αλλιώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μπαλόνια, αυτό που είπαμε με τις κόλλες, τις ενώσεις κτλ. Άρα δίνει δυνατότητα στον αέρα το πλεονάζω να εκνεύσει, να φύγει από τον μπαλόνι, σε προστασία λοιπόν της όλης κατασκευής. Το φούσκωμα είναι απλό, εγώ έχω μία τρόμπα ποδιού απλή, δηλαδή αυτή που φουσκώνουμε και τα φουσκωτά των παιδιών στη θάλασσα. Σε γενικές γραμμές αυτό που χρειάζεται είναι αέρας με χαμηλή πίεση, δηλαδή μεγάλο όγκο αλλά χαμηλή πίεση, όπως είπαμε να μην δημιουργεί πίεση στα μπαλόνια, δεν κάνουν δηλαδή όλου του τύπου τα κομπρεσέρ. Υπάρχουν όμως και πολύ ωραία κομπρεσέρ τα οποία μπαίνουν σε αναπτήρα αυτοκινήτου και μπορεί, ας πούμε, μέσα σε 2, 3, 4, 5 λεπτά, αναλόγως και το μέγεθος του σκάφους, να στο φουσκώσουν και να είναι έτοιμοι. Η αρχική σκέψη ήταν ότι θα πάρω ένα τέτοιο σκαφάκι, γιατί είχα δει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, θα το βάζω στην οροφή του αυτοκινήτου, θα το ξεφουσκώνω, θα το βάζω στο πορταγκάζ, θα βάζω και τη μηχανή και ό,τι άλλα συμπράγαλα χρειάζονται κτλ. Θα πηγαίνω στη θάλασσα, θα το στείνω, θα μπαίνω μέσα και θα φεύγω πάλι κύριος, έτσι, και θα γυρνάω σπίτι. Το έκανα μία φορά και συγκεκριμένα είχα και βοήθεια, είχα τη σύζυγο μαζί. Δεν βολεύει. Εμένα τουλάχιστον δεν με βόλεψε. Ενδεχομένως αν υπήρχε κάποιος φίλος, μπατζανάκης, κολλητός, κουνιάδος, ξέρω εγώ οτιδήποτε, που θα κανονίζαμε όντως να πηγαίνουμε και οι δύο μαζί, ίσως να ήταν πιο απλό, γιατί δύο άτομα το σηκώνουν, το βάζουν στην οροφή του αυτοκίνητου, 50 κιλά σε τέτοιο όγκο δεν μπαίνει στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον όχι αν είναι ένα αυτοκίνητο που έχεις μόνο αυτό, δεν είναι κάποιο παλιό που δεν σε νοιάζει αν βαρθεί ή οτιδήποτε. Και καλό είναι η ταλαιπωρία να είναι μειωμένη όσο να είναι, γιατί είπαμε είναι ύφασμα, δεν είναι πολυεστέρας. Δεν γινόταν λοιπόν αυτό και θα πω και το εξής, ότι το φουσκωτό το συμβατικό, αφού πας, κάνεις τη βόλτα σου, το ψάρεμά σου, οτιδήποτε, θα γυρίσεις στο σπίτι, πρέπει να κάτσεις να το πλύνεις. Να το πλύνεις με καθαρό νερό τις βρύσεις και άβα που πλένουμε τα πιάτα, ένα τέτοιο, ώστε να φύγει το αλάτι από πάνω. Και καλό είναι να το πλύνεις με το που θα γυρίσεις. Αφού δηλαδή είναι πρόσφατο το στέγμα που θα έχει κάνει το νερό της θάλασσας απάνω, άντε την επόμενη, γιατί εντάξει, όσοι ψαρεύουν ξέρουν ότι συνήθως μπαίνουν μεγάλες ώρες και βγαίνουν. Άρα ενδεχομένως τώρα, αν βγεις από το παραγάδι, ξέρω εγώ, ξημερώματα, που αν έχεις το χρόνο ή την όρεξη να κάτσεις να το κάνεις. Ή άμα βγεις νύχτα, να μην έχεις το χρόνο να κάτσεις να το κάνεις. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πλένεται, υπάρχουν και ειδικά υγρά τύπου απορρυπαντικά συγκεκριμένα για αυτή τη χρήση. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω κάτι τέτοιο, άλλωστε το σκαφάκι μπαίνει στο νερό λίγες φορές προς το χρόνο και δεν υπάρχει λόγος να πάρω τέτοιου τύπου υγρά και είναι και λίγο δαπανηρά. Λοιπόν, όπως είπαμε, η λογική αρχική ήταν να μπαίνει στα μάξι ή θα γίνεται μια βαλιτζούλα, ας πούμε, και όταν το χειμώνα θα έχει και άσχημο καιρό και τα λοιπά και δεν θα μπαίνω, να το βάζω
βάζω κάπου να το αποθηκεύω. Πραγματικά για μένα δεν γίνεται. Επίσης, από ανθρώπους που έχω διαβάσει τα σχόλιά τους και αυτά, θεωρούν ότι γίνεται κακό στα μπαλόνια. Δηλαδή το φούσκωσε, ξεφούσκωσε, επίληξε, δίπλωσε, βάλε, αποθήκευσε κτλ. Είναι κακό. Βέβαια, αν πούμε ότι για κάποιο λόγο πρέπει να βγει σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό για αρκετό χρονικό διάστημα, θα γυρίσει μετά από ένα χρόνο ή αλλάξει δουλειά, δεν θα έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε, τη δυνατότητα να μπει στη θάλασσα μέχρι να βρει τα πατήματά σου, είναι ένα πλεονέκτημα ότι μπορεί όντως να διπλωθεί, να μπει στη βαλίτσα του και να το αποθηκευτεί κάπου με ασφάλεια και με καλύτερες συνθήκες κτλ. Να μην είναι παρατημένο έξω στον καιρό. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα γίνει μία φορά, δύο φορές αν χρειαστεί. Αν γίνεται συνέχεια, πιθανότατα να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο σκαφάκι. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα χαρτάκι για να το συμβουλευτώ, να μην ξεχάσω αυτά που έχω σχεδιάσει να πω. Λοιπόν, να πω το εξής. Στα πλεονεκτήματά του λοιπόν είναι εύκολη μεταφορά, δηλαδή με ένα απλό τρέιλερ. Το συγκεκριμένο είναι ένα τρέιλερ το οποίο είναι φτιαγμένο από εργοστάσιο, να έχει άδεια κατασκευής, να έχει προδιαγραφές κατασκευής τέτοιος ώστε να βγάλει άδεια έλξης, το οποίο εγώ πήγα κατευθείαν, ας πούμε, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και έβγαλα ένα φάκελο κατευθείαν για το συγκεκριμένο τρέιλερ. Και εννοείται, εφόσον είδανε και τα χαρτιά ότι ήταν, ας πούμε, δεν το κουράσανε το θέμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τις ιδιοκατασκευές, γιατί δεν βγάζουν άδεια, ενδεχομένως δεν μπορείς να το ασφαλίσεις, γιατί όταν το ασφάλισε θέλει μια έξτρα ασφάλεια, μια επέκταση της ασφάλειας του αυτοκινήτου. Μου ζητήσανε την άδεια έλξης, η ασφαλιστική εταιρεία. Βέβαια, Ελλάδα είμαστε, τα γνωστά που λέει ο καθένας, και άμα θες το, ναι εντάξει, άμα θες απατεωνιά θα κάνεις. Είναι να μην σε βρει κανένα κακό όμως. Και φανταστείτε ότι εγώ έχω 1800 μέτρα περίπου να το πάω και δεν το πάω παράνομα, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, είναι γαλβανιζέ. Το συγκεκριμένο δεν έχει μπει στο νερό, παρότι το βάζω από γλίστρα. Θα δείξω το λόγο μετά. Το αυτοκίνητο που έχουμε είναι μικρού κυβισμού και μικρής υποδύναμης, το πηγαίνει άνετα, είναι πολύ καλά ζυγισμένο το τρέιλερ και είναι φτιαγμένο με καμπάνες. Δηλαδή η παραγγελία όταν έγινε να έχει καμπάνες, είναι αυτά τα ράουλα τα οποία στην ουσία πρέπει να έχουν για τα φουσκωτά, να μην πληγώνουν τα μπαλόνια και όχι τα γνωστά ράουλα που είναι σαν ροδάκια, που είναι για τα πολυεστερικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το τρέιλερ, έχει μια επεκτασιμότητα, ας πούμε, μπροστά μπορεί να πάρει άλλο ένα μέτρο σκάφος περίπου, έχει δυνατότητα δηλαδή. Θα πω δύο πράγματα μετά προς το κλείσιμο για τη χρήση του σκάφους, του τρέιλερ, συγγνώμη. Να πω λοιπόν ότι στα πλεονεκτήματα είναι η μεταφορά του, είναι το κόστος κτήσης, γιατί το κόστος κτήσης στην ουσία πιστεύω ότι είναι ένα κύριο ζητούμενο, γιατί όποιος δεν έχει θέμα οικονομικό δεν ασχολείται με αυτά, ασχολείται με το χρώμα, ασχολείται με άλλα πράγματα. Έτσι, είναι ότι από τη στιγμή που θα το αγοράσεις, από τη στιγμή που θα το νοιολογήσεις, έτσι θα πας δηλαδή στο λιμεναρχείο να βγάλεις την άδεια κυκλοφορίας που έχει το σκάφος, λεμβολόγηση λέγεται, στην ουσία δεν ξαναπληρώνεις κάτι για αυτό το σκάφος, δηλαδή είναι κάτω το 5 μέτρων και πάει λέγοντας η μηχανή που έχει πάνω κτλ. Γενικώς δεν έχει κανένα κόστος συντήρησης, άντε να κάνεις την μηχανή σου κάποιο σέρβις τυπικό ανά τις ώρες που θα σου πει, ας πούμε, ο κατασκευαστής, ο έμπορος που θα τα αγοράσεις, ο οποίος πιθανότατα να διατηρεί και το σέρβις κτλ. Εμένα η μηχανή μου, παρότι είναι 2 χρόνια, επειδή μας πιάσανε τα lockdown, στην ουσία έχει περίπου στις 2,5 ώρες, 3
3 ώρες περίπου χρήσης. Δηλαδή δεν έχει στρώσει ακόμα, θέλει 10 ώρες για να στρώσει και να μπορείς να ανοίγεις άνετα τον γκάζι. Η κατανάλωσή της είναι, ειδικά άμα πεις ότι θα κάνεις συρτή, μπορεί να βάλεις ας πούμε 5 λίτρα βενζίνη και να γυρνάς 2 μέρες μέσα στη θάλασσα χωρίς ας πούμε να σου τελειώσει η βενζίνη. Λοιπόν, καθέλκυση και ανέλκυση γίνεται πολύ άνετα με ένα άτομο, γιατί είναι μικρό. Έχω κάνει προσάρτηση κενός εξαρτήματος, θα το δείξω σε λίγο, που μου επιτρέπει, όπως είπα και πριν, να μην βρέχω καν το τρέιλερ. Λοιπόν, είναι η ποιότητα κατασκευής τέτοια, όπως είπα και αρχικά, γιατί καλό είναι να προτιμήσουμε επώνυμη εταιρεία. Η επώνυμη εταιρεία είναι η Suzuki με τα Suzuma, είναι η Honda με τα Honwave, είναι η Yamaha με τα Yam, σίγουρα η Zodiac. Καραϊσκάκια, αν δεν κάνω λάθος, ένα κατάστημα, αλλά αν το γκουγκλάρετε θα το δείτε. Εμπορεύεται ας πούμε τα Καλεκιάρη, τα οποία είναι και αυτά εξαιρετικής ποιότητας. Στη συνέχεια των πλεονεκτημάτων είναι η δυνατότητα, όπως είπαμε, αποθήκευση σε περίοδο αδράνειας. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν πιάνει πολύ χώρο, είναι, φανταστείτε, σαν ένα μεγάλη βαλίτσα. Μπορεί να μπει κάπου μέσα στο σπίτι, αν δεν υπάρχει έξω χώρος αποθήκευσης. Γενικώς για τα συμβατικά φωσφωτά, μέχρι 4 μέτρα και 15 ύπους, δεν χρειάζεται άδεια ταχυπλόου. Για τα πολυεστερικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι με 5 μέτρα και 30 ύπους μηχανής, είναι μόνο η μηχανή, δεν είμαι σίγουρος. Άλλωστε, αυτό το βίντεο μπορεί κάποια στιγμή να το βλέπει κάποιος μετά από 5 χρόνια και να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οπότε, αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι τα συμβατικά φωσκωτά μέχρι 4 μέτρα και 15 ύπους μηχανή δεν χρειάζεται άδεια ταχυπλόου. Λοιπόν, και το κυριότερο, βολτάρεις άνετα, όμορφα, διασκεδαστικά, χωρίς ταχύτητες, χωρίς υπερβολές, με ασφάλεια και κάνει για όλα τα είδη ψαρέματος. Να πω λοιπόν ότι σαν σκαφάκι, επειδή έχω μπει και σε πολυεστερικά, έχω μπει και σε άλλο μεγαλύτερο συμβατικό, με φουσκωτό όμως πάτωμα, έχει πολύ καλή πλεύση για τον όγκο του και το βάρος του. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αν μπεις ας πούμε μια μπουνάτσα με όμορφο καιρό, θα ευχαριστηθείς την πλεύση, είσαι κοντά στο νερό και έχει και καλή σταθερότητα. Δηλαδή, όσοι ψαρεύουμε, ξέρουμε ότι μπορεί να σηκωθούμε, να πάμε να ρίξουμε την άγκυρά μας, να τη σηκώσουμε, να πάρουμε το καλά μας, κάτι που μας έπεσε, ας πούμε, μέσα να σηκωθούμε, να το πιάσουμε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα μείνει ευχαριστημένος. Μιλάμε για ένα σκαφάκι 320. Έτσι.